Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Αυτή τη φορά θα δείξω ποιες είναι 21 αγαπημένες μου κάρτες στο Yu-Gi-Oh! Όπως βλέπετε. Λοιπόν, ξεκινάω με Cyber Twin Dragon. Back in the day of GX. Πολύ αγαπημένη κάρτα. Κάθε φορά που έπαιζα το παιχνίδι σε Game Boy, DS, συσκευήτα, PSP, πάντα η τράπλα που έφτιαχνα ήταν με Cyber Twin Dragon. Και Cyber and Dragon. Αγαπημένος και από το anime και από τη λειτουργία του στο actual παιχνίδι, Jinzo. Κάθε παγίδα μακριά. Αυτή είναι η αγαπημένη μου από Machine κυρίως, γιατί μοιάζει με Transformers. Κοιτάξτε το. Δεν είναι τέλειο. Limited removal, αρκετά χρήσιμη με machine. Την πλασιάζουμε εκεί πέρα και boom. Αυτό πως και δεν είναι fusion κάρτα. Δηλαδή είναι ένας τίγρης και ένα δράκο σε ένα. Γιατί δεν είναι fusion. Πολύ ωραίο, Tiger Dragon. Kimdomo. Δεν μπορώ να το πω. Kid Modo Dragon. Πολύ χρήσιμο κάρτα. Έχει φέρει πόσους δράκους στο παιχνίδι όταν ήμουν έτοιμος να πεθάνω. Blue Eyes White Dragon σε αυτή τη μορφή. Blue Eyes White Dragon σε αυτή τη μορφή. Αργότερα την έχω και σε άλλη. Decoy Dragon. Πάλι επίσης πολύ χρήσιμη κάρτα. Αϊχ, κάτι έπεσε. Το χρησιμοποιούσε τράπουλα με Blue Eyes Dragon. Στην παλιά εποχή που τα τέρατα δεν ήταν τόσο παντοδύναμα, ο Wars Raider που υπήρχε από παλιά ήταν πάρα πολύ εξαιρετική κάρτα με 1900 επίθεση και 1200 άμυνα. Αξιοπρεπέστατη. Pitch Black Werewolf έχει περίπου την ίδια λειτουργία με το Jinzo, αλλά μόνο για τον Battle Face, αλλά δεν απαιτεί καμία θυσία, οπότε δεν διακινδυνεύεις κάτι όταν επιτίθεσαι. Και εδώ έχουμε Blue Eyes Ultimate Dragon. Από τα πιο δυνατά παλιά τέρατα. Βέβαια σήμερα είναι εποχή. Δεν έχει και τόση χρησιμότητα. Μιας και έχει μόνο 4500 χωρίς κάποιο ιδιαίτερο εφέ. Εδώ έχουμε από τον αγαπημένο από τους τρεις αρχαίους θεούς, τον Obelisk. Δεν χρειάζεται τίποτα περίεργο για να τον ενεργοποιήσεις, για να πετάξεις κάτω στα χέρια σου, να πετάξεις life points. Raw power. White Knight Dragon. Μια πολύ καλή εκδοχή με φε και ανάποδου χρώματος του Blue Eyes White Dragon, θα έλεγα, γιατί είναι ολός μπλε και όλος έτσι παγωμένο εφέ. Έχουμε μετά Arc Brave Dragon. Πολύ χρήσιμο αν ο άλλος έχει πολλές μαγικές κάρτες, παγίδες κτλ. Maiden with Eyes of Blue. Αθάνατη αυτή. Παίρνει πόσους γύρους να πεθάνει. Και επίσης είναι πανέμορφη. Έπειτα έχουμε Red Eyes Darkness Metal Dragon. Γιατί δεν μας έφτανε ότι έχουμε Red Eyes Dragon, έχουμε αυτό. Μαζί με Metal. Τελείο. Τρίτη εκδοχή του Blue Eyes, προσωπικά αγαπημένη, μιας και ήταν η πρώτη που είχε δεχθεί ever στο anime. Έπειτα έχουμε Divine Dragon Lord Velgrand. Με το που δεν είδα, αυτή θα μπει σε deck, δεν έχει. Έπειτα τον απλό Serpent Dragon, που και μόνος του είναι πάρα πολύ μια χρήσιμη κάρτα. Δεν έχεις καμία κάρτα κάτω. Ορίστε. Τα-δα. Αυτό ήταν ένα βίντεο. Αργότερα λογικά ίσως κάνω κάποιο βίντεο με τις χειρότερες ή πιο άχρηστες κάρτες που έχω στην κατοχή μου. Αυτό ήταν
τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.